Αυτό εννοεί το Φουτζέλικο και η κυρία Φραντζέσκα το καφέτη στο γάλα και το τσέρο που τα έχουμε στην κουζίνα που πάμε τώρα. Είναι αυτός ο στενιός, ποιο είναι? Εδώ είναι η κατασκευή. Ναι. Ο πάμπης της κυρίας Φραντζέσκα Μπελή ήταν τσακάρι στα πήκια. Και την εποχή εκείνη ήταν που τρέχαμε ένα μπαλόν με τα παπούτσια στα τσακαράδικα. Γεννήθηκα εδώ στα Πίκια, στην Άνδρο. Έζησα εδώ κάπου 8 χρόνια. Έφυγα με τη μητέρα μου και πήγαμε Αμερική στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήταν ο πατέρας μου. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα στο γυμνάσιο. Είχα την επιθυμία να γίνω να σχεδιάστρα της μόδας. Και η δασκάλα μου είπε, έχεις προσπαθήσει να κάνεις τοπία και κάνω κάτι από καρποστάρ, γιατί από μικρή είχα κάποια αυτό και έκανα κάτι μικρό πράγματα. Και άρχισα να κάνω τοπία, αλλά όχι πολλά γιατί εργαζόμουν κιόλας. Μετά ήρθα εδώ το 53, έμεινα 2 χρόνια. Γιατί ήταν η γιαγιά μου, η θεία μου μαζί. Και εκεί, τότε γνώρισα και τον σύζυγο. Το 55 αρεγωνιάστηκα με τον σύζυγο, παντρεύτηκα το 56. Έζησα εκεί, έχω 2 κόρες, την Αμαλία και την Άννα. Έχω και εγγόνια τώρα. Το 86 παντρευόταν η Αμαλία. Ο γάμος θα γινόταν στην Άνδρο και ήρθαμε στην Άνδρο, γίνεται ο γάμος και λέγαμε να μείνουμε, να προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε πώς είναι η ζωή τώρα εδώ και μείναμε, αλλά εδώ όταν ήρθα στην Άνδρο μετά και έμεινα, με πήγε ο σύζυγος σε διάφορα μέρη, είδα την ομορφιά της Άνδρου, ήθελα να τη ζωγραφίσω. Και άρχισα λίγο-λίγο και έκανα διάφορα τοπία και αυτά. Συνέχεια έκανα κι άλλες εκθέσεις στο σχολείο, τον Απικείο, στο γυμνάσιο της χώρας. Και τώρα αυτή την έκθεση και τα φρούτα, τα λουλούδια, όλα αυτά είναι του σπιτιού. Δεν πάω πια σε τοπία. Άμα δω κάτι, βάζω το σύζυγο και θα βγάζει φωτογραφία. Και από τη φωτογραφία ζωγραφίζω, αλλάζω, τα κάνω. Και από την τηλεόραση, μάλιστα, έχω κάνει. Όποιος αρέσει να ζωγραφίζει τα παιδιά και αυτό, και το θέλουν να συνεχίσουν, αλλά να πάνε και σε σχολή. Γιατί εγώ σχολή για αυτές τις ζωγραφικές δεν πήρα. Είναι μάλλον αυτοδίδακτα. Όταν το αρέσουν και είναι μέσα τους, να τα συνεχίσουν και να ζωγραφίζουν. Γιατί αυτό εμένα με κάνει να αισθάνομαι ήρεμη. Ξεχνώ τα πάντα, ως και τα χάπια μου να πάρω. Με στέλνει σε άλλο κόσμο. Και ευχαριστώ πολύ την Αμαλία που έκανε τέτοια δουλειά για μένα, που τα έκανε όλα εκείνη. Την υπέρ ευχαριστώ. Και εγώ μόνη μου δεν θα το κάνω.